Μου και τη περιφέρεια από την οποία εκλέγομαι, θα αναφερθώ στο μείζον ζήτημα του πρωτογενού τομέα και τη παραγωγική ανασυγκρότηση και πώς εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά αντιλαμβάνουμε την ανάπτυξη μέσα από αυτόν. Οι καταστροφικές πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν στη δραματική μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ασχολούνται με την παραγωγική διαδικασία. Οδήγησαν στη μείωση τη παραγωγή σε τραγικά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η εγχώρια παραγωγή βόλου κρέατο καλύπτει λιγότερο από το 10% των αναγκών τη χώρα. Οδήγησαν στη μείωση της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και τελικά οδήγησαν στη δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος σε επίπεδα μη βιωσιμότητας. Αποτέλεσμα αυτών, οι αθρώσεις εισαγωγές διατροφικών προϊόντων που κοστίζουν στη χώρα περισσότερο από ό,τι εισαγωγές καυσίμων. Σίγουρα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησε τον νεοπραλληλικό αυτό τομέα στη σημερινή κατάντια, αλλά είναι αυτή η κυβέρνηση που καλείται να αντιστρέψει αυτή την κατάσταση. Αναμφίβολα. Πολλά από τα μέτρα που προβλέπονται στη Συμφωνία για τον αγροτικό τομέα δεν είναι θετικά. Υπάρχουν όμως και κάποια, όπως η καθιέρωση της στήριξης των βιβλίων, τα οποία είναι απολύτως σωστά και θα οδηγήσουν στη μείωση του φόρου για τους αγρότες και με παράλληλη αύξηση του φόρου για τους κάθε λογής μεσάζοντας και μεταπράτες του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, το αγροτικό είναι από εκείνα τα ζητήματα που επιδέχονται αλλαγές και βελτιώσεις και είμαι πεπισμένη ότι η κυβέρνηση αυτή θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να πετύχει τη βελτίωση. Πέρα όμως από το μνημόνιο, που όλοι ξέρουμε πώς, κάτω από ποιες συνθήκες και γιατί ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, και όχι μόνο, υπάρχει και άλλη προσέγγιση. Αυτό που εμείς λέμε παράλληλο πρόγραμμα. Κάποιοι διαφωνούν με τον όρο, αλλά η ουσία δεν είναι εκεί. Προσωπικά θεωρώ δεδομένο και αυτονόητο ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιοριστεί στην εφαρμογή της συμφωνίας. Πιθανόν κάποιοι συνάδελφοι να δυσκολεύονται να το κατανοήσουν, αλλά αυτή η κυβέρνηση προτίθεται να κυβερνήσει τη χώρα και όχι να λειτουργεί ως εντολοδόχος κάποιων άλλων κέντρων όπως συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Για τον πρωτογενή τομέα, λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε στην αναγκαία όσο ποτέ παραγωγική ανασυγκρότηση, θα πρέπει, πέρα από τις όποιες ελαφρύνσεις των αγροτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να προχωρήσουμε σε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη και θα εξηγιάνουν τον πολύπαθο αυτό χώρο. Πρέπει λοιπόν, πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα ποιοι είναι επαγγελματίες αγρότες σε αυτή τη χώρα και να τους διαχωρίσουμε από τους εισοδηματίες ή τους ετεροαπασχολούμενους. Προφανώς όλοι είναι χρήσιμοι, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Παθογένειες του συστήματος που οδήγησαν σε τραγελαφικές καταστάσεις, όπως αυτή των βοσκοτόπων ή της φωτοαπεικόνησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, πρέπει να τελειώσουν οριστικά. Είναι πραγματικά πέρα από κάθε λογική, στο ίδιο κράτος, τρεις διαφορετικές υπηρεσίες να έχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς είναι οι βοσκότοποι σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να σταματήσει άμεσα η παροιμιώτης ασυνέπεια του κράτους όσον αφορά την πληρωμή των ευρωπαϊκών ενισχύσεων και αποζημιώσεων προς τους αγρότες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν αγρότες απλήρωτοι για 4 και 5 χρόνια. Οι αλχημίες των προηγούμενων κυβερνήσεων για κάποιες πρόσκαιρες, κυρίως προεκλογικού χαρακτήρα διευθετήσεις, όχι μόνο δεν έλυσαν το πρόβλημα, αλλά οδήγησαν σε δυσθεώρητα πρόστιμα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι πολίτες ότι οι υπηρεσίες του κράτους υπάρχουν για να εξυπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίθετο. Πρέπει να σταματήσουν να υπάρχουν αγρότες πολλών ταχυτήτων όσον αφορά τις ενισχύσεις. Ένα επίσης παράλογο που υπάρχει στο ελληνικό κράτος, αδιανόητο, είναι αγρότες της ίδιας περιοχής με την ίδια καλλιέργεια, η στρεμματική ενίσχυση του ενός είναι 30 φορές μεγαλύτερη από τη στρεμματική ενίσχυση του άλλου. Πρέπει το κράτος να σταματήσει να διαφορεί επιδεικτικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην εξόφθαλμη απάτη των επιτίδιων που ελληνοποιούν, εισάγουν παράνομα ή νοθεύουν αγροτικά προϊόντα, παραπλανώντας τον καταναλωτή. Την ίδια στιγμή η χώρα χάνει τεράστια ποσά από φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Πρέπει άμεσα ο αγροτικός κόσμος να αποκτήσει πρόσβαση στο πιστωτικό σύστημα. Και θα κλείσω λέγοντας ότι πρέπει οριστικά να τελειώσουμε με το παλιό χρεοκοπημένο και αμαρτυλό συνεταιριστικό μόρφωμα και να θέσουμε τις βάσεις με ένα ξεκάθαρο και δίκαιο νομικό πλαίσιο για ένα υγιές συνεταιριστικό συνεργατικό κίνημα που θα λύνει προβλήματα για τους πολλούς και όχι για τους εκλεκτούς του συστήματος. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορούν να γίνουν παράλληλα με την εφαρμογή του όποιου επιβεβλημένου προγράμματος, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η παραγωγή ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, χωρίς καν την απέτηση τεράστιων κεφαλαίων. Κανείς δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι τα προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών λύγονται σε λίγες μέρες ή σε λίγους μήνες. Έχω όμως την πεποίθηση ότι ήρθε η ώρα επιτέλους να αλλάξουμε πορεία ώστε να βγει η χώρα από αυτή τη δίνη, χωρίς όμως να ισοπεδωθούν οι άνθρωποι, οι ζωές και τα όνειρά τους. Από εμάς εξαρτάται. Δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε. Αν εμείς αποτύχουμε τώρα, θα έχει αποτύχει η χώρα. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχει σύντομα άλλη ευκαιρία. Έχοντας λοιπόν πλήρη επίγνωση της κατάστασης και αναλαμβάνοντας ως ευθύνη μου αναλογή, υπερψηφίζω τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ να δείτε που μας εξοικονομήσατε και δύο λεπτά. Λοιπόν, τώρα πάμε ως εξής. Παίρνει το λόγο η κυρία Κανέλη. Αμέσως μετά ο πρόεδρος, ο κύριος Βενιζέλος.